Κατακόρυφη αύξηση στις διαδικτυακές απάτες έχει επιφέρει ραγδαία άνοδο των ηλεκτρονικών αγορών τα τελευταία χρόνια και ιδίως κατά την περίοδο της καραντίνας, με τις καταγγελίες από τους καταναλωτές να είναι όλο και πιο συχνές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πρόκληση στο θέμα της ασφάλειας. Πρέπει να προετοιμαστούν και οι δύο πλευρές της αγοράς και οι επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να κάνουν το καλύτερό τους όσο αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν. Σε σχέση με πέρυσι που η αγορά ήταν κλειστά, αλλά υπήρξε μια τεράστια αύξηση, ειδικά στα ηλεκτρονικά καταστήματα, έτσι και φέτο οι κατασταματάρχες και η αγορά έχει προετοιμαστεί και περιμένουμε μεγάλη αύξηση. Εν όψη και των υπερεκπτώσεων με εναρκτήριο λάκτισμα την Black Friday και κορύφωση της Cyber Monday, τόσο επιχειρηματίες όσο και οι δήμονες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο εφιστούν την προσοχή στους υποψήφιους αγοραστές, ώστε τηρώντας οι ίδιοι απλά βήματα να αποφύγουν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Να απευθυνθούν άμεσα στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στην ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, safeline.gr. Λόγω καραντίνας πολύ πιο συχνά. Black Friday, εντάξει, μάλλον πως ναι, είναι κλασική ημέρα πλέον. Προσέχω, τα ύποπτα email τα σβήνω, ενημερώνω τις τράπεζες για τα θέματα ασφαλείας, οπότε δεν έχει τύχει κάτι σοβαρό. Black Friday τώρα. Ναι, αλλά κυρίως μέσω διαδικτύου πάλι. Συνήθως επειδή είναι πιο φθηνά στο ίντερνετ, γι' αυτό. Σύμφωνα με την ανοιχτή γραμμή καταγγελιών σε safeline.gr για το έτος 2021 και πριν καν καλά-καλά αυτό ολοκληρωθεί, οι αναφορές που δέχτηκε το δίκτυο αγγίζουν τις 186, την ίδια στιγμή που για ολόκληρο το 2020 έφτασαν τις 130, καταγράφοντας έτσι αύξηση που αγγίζει σχεδόν το 40%. Τις περισσότερες φορές παραλαμβάνουν τα αντικείμενα τα οποία έχουν παραγγείλει ή παραλαμβάνουν κάποιο εντελώς διαφορετικό προϊόν. Κάνω μια μικρή έρευνα αγοράς όσο μπορώ, ψάχνω διάφορα site, αλλά εντάξει, ξέρω που ψωνίζω πλέον γιατί ψωνίζω αρκετό καιρό. Περισσότερο τώρα, λόγω της καραντίνας, περισσότερο τώρα. Ο ασφαλέστερος τρόπος να ταυτοποιήσει κάποιος εάν το κατάστημα αυτό από το οποίο ψωνίζει ηλεκτρονικά δεν είναι εικονικό είναι να κάνει μια κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω site, ενώ και ο αφημί μπορεί να αποτελέσει έναν ασφαλή δίκτυο αξιοπιστίας ταυτοποίησης της όποιας ηλεκτρονικής εμπορικής επιχείρησης. Οποιοδήποτε email μας έρθει και λέει ότι είναι από τράπεζα, εμείς ή το διασταυρώνουμε ή δεν το εμπιστευόμαστε εξ αρχής. Και όσο αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα που μας λέει ότι έχει διαθέσιμα προϊόντα σε συγκεκριμένες τιμές, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό υπάρχει ακόμα και με ένα τηλέφωνο. Εν όψη της Black Friday, καλό είναι να επιστήσουμε την προσοχή των καταναλωτών. Καλό θα είναι να εμπιστεύονται καταστήματα από τα οποία έχουν ήδη κάνει αγορές και είναι αξιόπιστα ή έχουν δει ότι υπάρχουν πολλά reviews, θετικά reviews. Υπάρχουν κάποια site τα γνωστά τα οποία συγκρίνουν τιμές από μόνα τους, οπότε σε οδηγούν αυτά συνήθως σε ασφαλείς πλατφόρμες. Όσο αφορά στους ασφαλέστερους τρόπους πληρωμής και ευελιξίας, προτείνονται η αντικαταβολή, το PayPal και η πιστωτική κάρτα, με την τελευταία να είναι και η πιο αξιόπιστη, σύμφωνα με τους αναλυτές καταγγελιών, μιας και στην όποια περίπτωση κάτι πάει στραβά υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης των ενεργειών και αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση η τραπεζική κατάθεση πρέπει να αποφεύγεται. Ήρθε για να μείνει. Οι νέες γενιές έτσι κι αλλιώς αγοράζουν τα πάντα διαδικτυακά, από τον καφέ τους μέχρι το πιο εξελιγμένο σύστημα αυτοματισμού στο σπίτι.